Συνεδρίασε σήμερα το πρωί στην αίθουσα Νικόλαος Μάρτης της Αντιπεριφέρειας το συντονιστικό όργανο για την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περίοδου. Στην σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, των Διασωστών και Εθελοντών, οι προϊστάμενοι πολιτικής προστασίας, ενώ προείδρευσε ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θόδωρος Μαρκόπουλος. Το θέμα για μένα και ο στόχος και ο σκοπός είναι να μπορέσουμε πέρα από την τυπική διαδικασία η οποία είναι και πολύπλοκη και κουραστική να μπορέσουμε να δούμε τα θέματα της ουσίας. Σας υπενθυμίζω ότι πέρσι είχαμε επιλέξει να κάνουμε και δεύτερη συνεδρίαση και τρίτη συνάντηση προκειμένου κάποια θέματα τα οποία ανέκυπταν όσο πλησιάζαμε στην πιο επικίνδυνη περίοδο να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε με επιτυχία. Το πετύχαμε. Αυτό θα κάνουμε και φέτος. Πάντως σήμερα μένοντας στην ουσία βλέπετε ότι στην πρώτη παράγραφο της εισήγησης τονίζεται η εγκύκλιος με βάση την οποία συνεδριάζουμε σήμερα. Όσον αφορά την επικινδυνότητα της περιοχής, την ξέρουμε όλοι, δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα. Κάνοντας την ανασκόπηση της περσινής περίοδου, θέλω να πω ότι είχαμε 3 σημαντικές πυρκαγιές. Το θέμα είναι ότι είχαμε πολύ περισσότερες εστίες και είχαμε και μια περίπτωση σπάνια, έναν γεωγραφικό εντοπισμό σε μια περιοχή όλων των εστιών και των άλλων θεμάτων που μας απασχόλησαν. Ο Αντιπεριφερειάρχης που είναι και πρόεδρος του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Μαρκόπουλος, συγκάλεσε το Συντονιστικό Οργάνο Πολιτικής Προστασίας, το οποίο θα ελέγξει το βαθμό ετοιμότητας και θα πάρει εκείνα τα μέτρα που χρειάζεται, ούτως ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να βρίσκονται σε ετοιμότητα με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, προκειμένου να αποφύγουμε δυσμενείς καταστάσεις, καταρχήν να προλάβουμε, να πάρουμε τα μέτρα πρόληψης για να προλάβουμε δυσάρεστα φαινόμενα που θα προκληθούν εξαιτίας δασικών πυρκαγιών και αν χρειαστεί, αφού εκδηλωθούν, που το απευχόμαστε και γι' αυτό θα δουλέψουμε κυρίως, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε κατασταλτικά. Κοιτάξτε, πυρκαγιές θα υπάρχουν πάντα. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο υπάρχει εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Δεν είναι κάτι που γίνεται ξαφνικά. Και οι πυρκαγιές θα υπάρχουν πάντα. Το θέμα είναι να έχουμε σχεδιασμό, ούτως ώστε οι δράσεις μας να είναι συντονισμένες για να μπορούμε να αποτρέπουμε τα φαινόμενα εξάπλωσης των δασικών πυρκαγιών. Προφανώς γίνεται. Ο μηχανισμός εντοπίζει τις αδυναμίες του και προσπαθούμε να τις διορθώσουμε. Πάντα θα υπάρχει καλύτερο από αυτό που έχουμε. Το καλό είναι εχθρός του καλύτερου. Και είμαστε σήμερα εδώ πέρα μαζεμένοι, όπως προβλέπετε, από τη σχετική νομοθεσία για να δούμε τις δράσεις που θα αναπτύξουμε, ώστε το καλοκαίρι να έχουμε μια σχετικά καλή αντιπυρική περίοδο. Κοιτάξτε, η σημερινή σύσκεψη, η συνεδριακή συνεδρία του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας γίνεται για να επιβεβαιωθεί αυτή η καλή συνεργασία και για να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε ένα επίπεδο ετοιμότητας τέτοιο, που όπως πέρσι να μπορέσουμε να έχουμε πολλές εστίες, τις απευχόμαστε, και πολύ λίγες πυρκαγιές. Εμείς θα θέλαμε να έχουμε μηδενικό επίπεδο, αλλά αυτό ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Παρ' όλα αυτά θα κάνουμε μια προσπάθεια να δρομολογήσουμε όλες τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Τα μέσα είναι περιορισμένα, γι' αυτό χρειάζεται καλύτερος συντονισμός και θα προσπαθήσουμε να τα φέρουμε εις πέρας.